Ακόμα μια φορά θέλω να σε θυμίσω. Μας ενώνει κοινή αγωνία για αυτό το τόπο. Για τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μόνο την τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά που την ξεχνάμε, το λαϊκό μας πολιτισμό που τον υποτιμάμε και αυτή την πανέμορφη χώρα που πρέπει να την προστατεύσουμε. Και τη γλώσσα βέβαια, αν τα κρατήσουμε αυτά, σας είπα και πάλι, δεν χρειαζόμαστε ούτε τους δανειστές, ούτε τους τραπεζίτες, ούτε τους υπαλλήλους τους. Είμαστε αυτόνομη χώρα και μπορεί να κρατηθεί αυτόνομα. Αρκεί να εκμεταλλευτούμε τις μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, ο Όμιλος για την UNESCO, Πειραιώς και Νήσων, απονέμει αναμνηστικό έπαινο τιμητικό στον Αντιδήμαρχο Τμήματος Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού νέας γενιάς Δήμου Γαλατσίου, Μάνο Ελευθερίου, για την προσφορά του στο πολιτισμό φεστιβάλ. 5 Ηπείρων, το τρίτο κατά σειρά. Και έμαθα ότι είσαι και εκλεγμένος πρώτος, νομίζω, σε ψήφους. Ναι. Πρώτος σε ψήφους εκλεγμένος στο Γαλάτσι. Καινούριος, ολοκένουριος. Δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Δεν πιστεύω να θέλετε να σας πω για την UNESCO ή να σας πω για το Μαρονίτη. Δεν τον λέω ούτε καν κύριο, το Μαρονίτη. Γιατί νομίζω ότι το όνομά του έχει περάσει όπως ακριβώς της Μελίνας. Μαρονίτη τον λέμε. Θα πω όμως κάτι άλλο. Yeah. Πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια το φεστιβάλ των 5 Ηπείρων. Και νομίζω είχαμε συζητήσει τότε, στο ξεκίνημά του, ότι κάποια στιγμή θα το αναβαθμίσουμε. Προχτές λοιπόν συζητήσαμε με τον πρόεδρο ότι ήρθε η ώρα, δεν σας λέμε τίποτα ακόμα, το 2020 το καλοκαίρι θα δείτε κάτι διαφορετικό για αυτό το φεστιβάλ το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να πω όμως άλλα πράγματα. Γι' αυτό απλά θέλω να ρωτήσω τις κυρίες που είναι πίσω μου, μιας και μου τύχε η Ρωσία, αν ξέρω, εγώ γνωρίζω ότι έχουν, αν έχουν έθιμα ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πολλά. Και τον Άι Βασίλη, το δικό μας Άι Βασίλη έχετε, μιας και ο καθεδρικός ναός της Μόσχας είναι του Αγίου Βασιλείου. Και τα... Ναι, μα είναι μπλε. Άλλος ο Άι Βασίλης, άλλος ο Άι Νικόλα Σάντα Κλάους. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Αυτά τα έθιμα, τα ρώσικα, θα θέλατε να τα παρουσιάσετε εδώ στο Γαλάτσι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι μαζί με τον πρόεδρο συζητήσαμε προχτές και με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου από τα Χριστούγεννα αυτά στο φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου θα ενταχθεί ένα μεγάλο, θα δούμε αν είναι μία, δύο, τρεις ή και περισσότερες μέρες που θα αφορά αυτό το φεστιβάλ τα Χριστούγεννα, τα έθιμα, το εθιμικό των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και των φώτων από όλες τις χώρες του κόσμου. Θα το κάνουμε στο καμίνι του Δήμου μας, στα 2 θεατράκια, αλλά και στο χώρο κάτω τον εκκλησιακό και πιστεύουμε και σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες σας, ευχαριστούμε Πρόεδρε και καλό από καλό καιρό. Μπράβο, μάνα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα. Ευχαριστούμε, παιδιά.